Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, τόνισε την αφοσίωση των ΗΠΑ για την παροχή βοήθειας στο Ισραήλ εν μέσω των συγκρούσεων που επικρατούν με τη Χαμάς. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της μακροσκελούς ενημέρωσης ήταν η συζήτηση γύρω από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, στην οποία ο Κίρμπι εξέφρασε σαφή θέση. Μια κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή ωφελεί πραγματικά μόνο τη Χαμάς. Η ενημέρωση έθιξε επίσης σχέδια έκτακτης ανάγκης, ιδίως την πιθανή μαζική εκένωση Αμερικανών εάν ο πόλεμος κλιμακωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Τζον Κίρμπι δήλωσε: «Θα ήταν ανεύθυνο αν δεν είχαμε ανθρώπους να σκέφτονται ένα ευρύ φάσμα απρόπτων και πιθανών σεναρίων και σίγουρα οι εκκοινώσεις είναι ένα από αυτά τα πράγματα», είπε, αν και ανέφερε ότι η κατάσταση δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Μιλώντας για το ρόλο του Κατάρ στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση αιχμαλώτων από τη Χαμάς, ο Κίρμπι αναγνώρισε τη σημασία των συνεχιζόμενων συζητήσεων χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες και είπε: «Αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι συνομιλίες είναι συνεχείς και κρίσιμες και νομίζω ότι πρέπει να το αφήσω εκεί». Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την εμπιστοσύνη του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην ικανότητα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί αυτή την κρίση, ο Κίρμπι είπε ότι ουσιαστικά δεν τίθεται τέτοιο θέμα και επανέλαβε τη διαβεβαίωση και τη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ στον εξοπλισμό του Ισραήλ με τις απαραίτητες ικανότητες. Περιέγραψε επίσης τη ζωφερή πραγματικότητα επί του πεδίου, λέγοντας: «Αυτός είναι πόλεμος. Είναι μάχη, είναι αιματηρός πόλεμος, θα είναι άσχημος και αθώοι πολίτες δυστυχώς θα χτυπηθούν στο μέλλον. Μακάρι να μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό, μακάρι να μην γινόταν αυτό, αλλά θα συμβεί. Δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε ανησυχίες για αυτό και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους Ισραηλινούς να κάνουν ό,τι μπορούν για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες αμάχων. Αλλά αυτή είναι δυστυχώς η φύση της σύγκρουσης», είπε ο Τζον Κίρμπι. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια του Τζον Κίρμπι στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.